Παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να καθαρίσετε ένα πληκτρολόγιο με απλό τρόπο. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι ενόπνευμα. Αυτό δεν είναι ενόπνευμα. Είναι κάτι παρόμοιο σαν ενόπνευμα, αλλά αν έχετε ενόπνευμα θα είναι πολύ πιο καλό. Μπατονέτες, 2-3 μπατονέτες. Ένα κατσαβιδάκι απλό. Χαρτί ή αν έχετε βομβάκι ακόμα πιο καλό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο. Αυτό το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το κατσαβίδι και σιγά σιγά να βγάζουμε, να φέρουμε τα πλήκτρα. Αν έχετε λάπτοπ θα σας έλεγα να προσέξετε πιο πολύ. Οπα. Τα βάζουμε και στη σειρά κιόλας για να μην... Αν και αυτά τα κουμπιά που δείχνουν πάνω δεν πρόκειται να μπερδευτούμε γιατί είναι με νούμερα. Σταματάω το βίντεο και θα το ξανανοίξω όταν το βγάλω. Μόνο την πρώτη στήλη. Την έβγαλα την πρώτη στήλη, όπως μπορείτε να δείτε. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το ενόπνευμα. Και όπως είπα δεν είναι αυτό ενόπνευμα, είναι κάτι σαν ενόπνευμα. Και να ρίξουμε πάνω λίγο στην πατονέτα. Τώρα εγώ έριξα και κάτι, εντάξει. Πετάω και το κινητό, αλλά θα το καθαρίσω μετά. Και καθαρίζουμε από μέσα όσο πιο καλά μπορούμε. Βάλαμε λίγο μια. Έπειτα εδώ. Στο επόμενο δεν καθαρίζουμε μέσα. Εδώ μέσα όχι. Μόνο από έξω. Ωραία. Ωραία. Το δικό μου δεν είναι τόσο βρώμικο γιατί το καθάρισα και πρόσφατα. Γι' αυτό δεν κάνω πολλή ώρα. Αν θέλετε να είναι καθαρό, μπορείτε να το καθαρίσετε μια φορά το μήνα, π.χ. Οπα. Ωραία. Βγάλαμε αρκετή βρωμιά. Και τώρα βάζουμε τα πλήκτρα. Ένα-ένα έτσι όπως ήταν με την κανονική του σειρά. Αν είναι βρώμικα τα πλήκτρα από τις άκρες, τα καθαρίζετε λίγο με ένα πανί ή με το χαρτί σας. Τα δικά μου σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Τώρα βάζω αυτά. Ωραία. Τώρα
μπορούμε να πάρουμε λίγο από το βαμβάκι ή όπως είπα αν έχετε χαρτί, αν έχετε, συγγνώμη, αν έχετε βαμβάκι είναι πολύ πιο καλά. Εγώ όμως έχω χαρτί, αλλά δεν πειράζει. Ρίχνουμε πάνω στο χαρτί λίγο ενόπνευμα. Και το περνάμε ένα χέρι, ας το πω έτσι. Ωραία. Και από ό,τι βλέπετε πεντακάθαρο. Και έτσι γενικά κάνουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά προσοχή. Στα μεγάλα πλήκτρα, όπως είναι για παράδειγμα το space, το enter, το backspace, όχι το delete, τα βγάζουμε με πιο πολύ προσοχή. Εγώ κρατάω και το κινητό τώρα, μισό λεπτάκι λίγο. Ωραία, το βγάζουμε και το πάμε τέρμα άκρη. Όπα. Τώρα δεν ξέρω πού είναι, αν μπορείτε να δείτε. Α, από εδώ είναι. Το πάμε τέρμα άκρη και το βγάζουμε. Αυτό τώρα έχει, είναι έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Είναι έτσι αυτό. Για να το βάλετε πρέπει να βρείτε πως μπαίνει βασικά, είτε έτσι θα πει, όπα, είτε έτσι, πάντα έτσι μπαίνει, δεν γίνεται αμπίλιος. Και περνάτε το κλειψάκι, κλειψάκι, όπα, το σιδεράκι να σας το πω έτσι, από τις άκρες, δηλαδή το περνάτε από τη μία. Το κρατάω και το κινητό τώρα όπως είπα. Το κρατάτε από τη μία, το περνάτε και από την άλλη και μετά το φέρνετε κάτω και το πατάτε. Λάθος το πέρασα τώρα εγώ. Τώρα δεν μπορώ να το περάσω με το κινητό, αλλά πιστεύω να καταλάβετε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ήταν αρκετά ωραίο και για θέμα υγιεινής. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ένα subscribe και αν έχετε κάποια πορεία για πως κάνουμε κάτι για παράδειγμα, μπορείτε να μας ρωτήσετε κάτω στα comment. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.